Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στα Ενδήμο, στην έκτακτη εκπομπή της Δημοτικής Τηλεόρασης Θεσσαλονίκης, καθώς απόψε και εν μέσω τη συνέχιση των σκληρών διαπραγματεύσεων της κυβέρνησης με την Τρόικα, έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης, τον κύριο Αντώνη Μανιτάκη, που είναι κοντά μας για να συζητήσουμε για τις οικονομικές εξελίξεις αλλά και για τα θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, ενός Υπουργείου που έχει αναλάβει επιτελικό ρόλο στην αναμόρφωση του διοικητικού χάρτη της χώρας μας. Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε και ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας. Καλησπέρα σας. Χαίρομαι πολύ που είμαι ξανά στη Θεσσαλονίκη. Και εμείς χαιρόμαστε που σας βλέπουμε, κυρία Μανιτάκη, στην πρώτη σας τηλεοπτική συνέντευξη μετά την ανάληψη των καθηκόντων σας. Και σας ευχαριστούμε πολύ. Κατ' εξαίρεση για σας. Κατ' εξαίρεση για μας. Και εν μέσω μάλιστα σκληρότατων, όπως εξελίσσονται, διαπραγματεύσεων της κυβέρνησης με την Τρόικα, έχουμε μπει στην τελική ευθεία, κυρία Μανιτάκη, για να οριστικοποιηθεί το τελικό πακέτο των μέτρων. Ένα πακέτο το οποίο ταλαιπώρησε ιδιαίτερα και εσάς ως κυβέρνηση, μέχρι να υπάρξει συμφωνία τουλάχιστον σε πλαίσιο πολιτικών αρχηγών. Είμαστε κοντά στο τέλος ενός δύσκολου δρόμου, προκειμένου να βαδίσουμε σε ένα νέο δρόμο βελτίωσης της οικονομικής κατάστασης της χώρας μας. Κοιτάξτε, δεν είμαι σε θέση να σας διαβεβαιώσω αυτή τη στιγμή αν είμαι στο τέλος αυτού του δύσκολου δρόμου. Εκείνο που μπορώ να σας πω είναι ότι από τη μεριά μας, η κυβέρνηση συλλογικά και κάθε υπουργός ατομικά, κάναμε ό,τι μπορούσαμε, ό,τι αναλογούσε σε εμάς, ώστε να βγούμε από την κρίση. Mm-hmm. Φυσικά σε μια κατάσταση εξαιρετικά δυσμενή και εσωτερικά, κυρίως όμως ευρωπαϊκή. Και με την αλληλεγγύη των εταίρων μας να τη χρειαζόμαστε περισσότερο από ποτέ αυτή τη στιγμή. Ελπίζουμε ότι θα φανεί έμπρακτα και συγκεκριμένα και ότι θα αρχίσουμε να βγούμε από την κρίση, ότι θα δούμε επιτέλους φως. Το ελπίζουμε και αγωνιζόμαστε γι' αυτό. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα συμβεί αυτό, διότι πρόκειται για ένα σκληρότατο και άκρος επώδυνο για τους πολίτες πακέτο μέτρων, που τελικά έφτασε τα 13,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Να έρθουμε στα δικά σας δύσκολα, κύριε Υπουργέ. Ναι, θέλω απλώς να προσθέσω ότι φυσικά δεν αρκεί να ευχόμαστε και να ελπίζουμε σε θαύματα, αλλά να βρίσκουμε συγκεκριμένες λύσεις. Λύσεις που αναγκαστικά είναι επώδυνες, αλλά λύσεις που είναι και αποτελεσματικές. Και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να δείχνουμε και περίσκεψη και φαντασία και μέθοδο και οργάνωση και κυρίως συντονισμό. Mm-hmm. Στα δικά σας δύσκολα τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τις αρμοδιότητες του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, έχει τεθεί από την Τρόικα ζήτημα απολύσεων δημοσίων υπαλλήλων και φάνηκε η Τρόικα να επιμένει σε αυτό. Εσείς αντισταθήκατε εξ όσων γνωρίζουμε και εξακολουθείτε να αντιστέκεστε στενερά. Παραμένει στο τραπέζι το ζήτημα των απολύσεων? Εξακολουθούν να ζητούν απολύσεις οι εκπρόσωποι των δανειστών μας, ή το θέμα αυτό πλέον έχει βγει εκτός κάδρου? Κοιτάξτε, καταρχήν δεν μου αρέσει αυτό το σχήμα. Και κυρίως δεν μου αρέσει να εμφανίζομαι αντιστασιακός. Δεν είμαι αντιστασιακός και δεν αντιστέκομαι. Απλώς κάνω αυτό που επιβάλλει, το καλό, η αναζήτηση του καλού για τη χώρα. Και κάνω ό,τι μπορώ γι' αυτό. Μαζί φυσικά με την κυβέρνηση συνολικά. Τα περισσότερα, ξέρετε, τα διαβάζω από τις εφημερίδες. Μάλιστα. Και τα μαθαίνω από τις εφημερίδες. Και αυτά που διαβάζουμε στις εφημερίδες δεν ανταποκρίνονται πλήρως σε αυτό που σχεδιάζει η κυβέρνηση και σε αυτό που συζητούμε. Λέγεται ότι η Τρόικα έχει ζητήσει. Πράγματι, από ό,τι έχω πληροφορηθεί, γιατί σε μένα δεν το έχουν πει ποτέ. Ανοιχτά σε εσάς δεν έχετε θέσει τέτοιο θέμα. Στις διαπραγματεύσεις, σε ό,τι φυσικά είχε σχέση με τις συζητήσεις που έκανα στα πλαίσια της αρμοδιότητας του Υπουργείου μου. Mm-hmm. Που αφορούσε δηλαδή τους δημοσίους υπαλλήλους, τον αριθμό των δημοσίων υπαλλήλων και φυσικά το κόστος ή το δημοσιονομικό όφελος της διοικητικής μεταρρύθμισης. Μήπως τέθηκε το θέμα στον κύριο Στουνάρα και μεταφέρθηκε ως αίτημα σας? Προφανώς τέθηκε σε γενικό πολιτικό επίπεδο ότι η Ελλάδα πρέπει να κάνει ό,τι χρειάζεται, ό,τι πρέπει, για να δείξει ότι θα βάλει τάξη στο δημόσιο τομέα. Mm-hmm. Ότι θα το μειώσει, ότι θα τον κάνει οικονομικότερο και ότι εν πάση περιπτώσει θα πειθαρχήσει. Mm-hmm. Προφανώς μπήκε και θέμα απολύσεων. Αλλά έχω την αίσθηση ότι μπήκε περισσότερο σαν ένα πολιτικό αίτημα, σαν ένα συμβολικό αίτημα, να φανεί ότι η κυβέρνηση σε αυτό το χάος που υπάρχει να βάλει τάξη. Mm-hmm. Και να το δείξει έμπρακτα. Και σαν τέτοιο προφανώς ζήτησαν απολύσεις. Δηλαδή τα σημερινά δημοσιεύματα τα οποία μιλούν για 15.000 δημοσίους υπαλλήλους οι οποίοι θα τεθούν σε διαθεσιμότητα το 2013 με ανοιχτό το ενδεχόμενο απολύσεων το 2014, έχουν βάση αυτές οι πληροφορίες κατά σας ή όχι? Τα τελευταία δημοσιεύματα ούτε καν τα διάβασα, ούτε τα ξέρω. Mm-hmm. Δεν υπάρχει θέμα, το είπα,
το επαναλαμβάνω και το λέω με τα, τα γνώσεις, ότι δεν έχει μπει θέμα προκαθορισμένου αριθμού απολύσεων. Mm-hmm. Το είπα και το επαναλαμβάνω. Ούτε είναι δυνατόν να μπει στα πλαίσια της διοικητικής μεταρρύθμισης και ειδικά στη διαδικασία της αξιολόγησης του προσωπικού να συνδεθεί ή να καταλήξει με απολύσεις. Mm-hmm. Αυτό έτσι γενικά και αόριστα. Με αυτό τον τρόπο τον γενικόλογο. Mm-hmm. Για αθρώες απολύσεις από το Υπουργείο ή με αυθαίρετο τρόπο δεν πρόκειται να γίνει και δεν μπορεί να γίνει. Και έχετε εξηγήσει και σε πρόσφατη συνέντευξή σας στην εφημερίδα Καθημερινή, την οποία διάβασα, ότι απολύσεις στο δημόσιο τομέα δεν μπορούν να γίνουν αυθαίρετα, με μη νόμιμες διαδικασίες. Επιπλέον έχετε πει ότι είναι ένα μέτρο το οποίο είναι αμφίβολου δημοσιονομικού αποτελέσματος. Να το πούμε πιο απλά, ακόμη και αν αποφασιστεί ένα τέτοιο μέτρο, δεν μπορεί να ωφελήσει το στόχο συρρήκνωσης του δημοσιονομικού ελλείμματος. Και για ποιο λόγο? Να τα βάλουμε λίγο τα πράγματα σε μια τάξη. Γιατί καταλαβαίνω ότι ο διάλογος εμπεριέχει μεγάλη σύγχυση. Mm-hmm. Ξέρω ότι υπάρχει μεγάλη ένταση στην κοινωνία. Καταλαβαίνω ότι ο Έλληνας φορολογούμενος δεν μπορεί να σηκώσει το βάρος του υπέρογκου κόστους της μισθολογικής δαπάνης των δημοσίων υπαλλήλων. Το γνωρίζουμε όλοι ότι κοστίζει πάρα πολλά και τα πληρώνει ο ελληνικός λαός. Το καταλαβαίνω πάρα πολύ. Αλλά πρέπει να λέμε να καταλάβουμε ότι η αναγκαία και απαραίτητη μείωση του κόστους της δημόσιας διοίκησης χρειάζεται να γίνει με μέθοδο και σύστημα για να διαρκέσει. Και με έναν εξορθολογισμό τελικά. Ποιο είναι το πρόβλημά μας? Οι απολύσεις για ποιο λόγο? Έχουν δύο αιτίες, δύο σκοπούς μάλλον πρέπει να εκπληρώσουν. Ο ένας είναι ότι πρέπει να μειωθεί δραστικά ο αριθμός των δημοσίων υπαλλήλων. Mm-hmm. Εντάξει. Εγώ θέλω να αναφέρω σε αυτό δύο αριθμούς που δείχνουν ότι ο στόχος αυτός επιτυχάνεται. Είχαμε περίπου 900.000 υπαλλήλους το 2009 και θα έχουμε με όλες τις προβλέψεις το 2015 500.000 υπαλλήλους και κάτι, 550. Άρα κατά το 1 τρίτο μείωση. Μείωση δραστική. Mm-hmm. Και αυτό επιτυγχάνεται με αθρώες παρετήσεις, συνταξιοδοτήσεις κτλ. Άρα καλός ή κακός, με αυτόν τον τρόπο, έχουμε αυτό που θέλαμε. Αρχικά στο μνημόνιο είχε προβλεφθεί ότι υπάρχει υποχρέωση της Ελλάδος να μειώσει από το 2010 μέχρι το 2015 κατά 150.000 τους δημοσίους υπαλλήλους. Και είμαστε εντός στόχου. Έχουμε υπερβεί το στόχο. Mm-hmm. Με όλες τις ενδείξεις που έχει δεχθεί και το τεχνικό κλιμάκιο της Τρόικας, θα φτάσουμε τους 184.000. Mm-hmm. Χωρίς να υπολογίζω την αθρώα, το κύμα παρετήσεων που προμηνύεται μετά την εξαγγελία της παράτασης του ορίου ηλικίας. Άρα ο αριθμός, το αίτημα της μείωσης επιτυχάνεται. Και έρχομαι στο δεύτερο, ναι, στο δημοσιονομικό όφελος. Mm-hmm. Ότι πρέπει δηλαδή η διοίκηση να κοστίζει λιγότερο, πολύ λιγότερο. Οι στόχοι που είχαν μπει από το πρόγραμμα και από το προϋπολογισμό ήταν ότι πρέπει να μειώσουμε κατά 100, το λέω χοντρικά, λιγότερο από 100, είναι 100 εκατομμύρια τα δύο προσεχή χρόνια, μάλλον 172 εκατομμύρια τα δύο προσεχή χρόνια το κόστος το μισθολογικό των δημοσίων υπαλλήλων. Με διάφορες μεθόδους και διαδικασίες που έχουμε προτείνει και έχουμε επεξεργαστεί μαζί με το Υπουργείο των Οικονομικών, και αυτό το στόχο το επιτυχάνουμε. Mm-hmm. Ξαφνικά μπήκε ένα αριθμός 15.000 και αποδείχθηκε ότι αυτός ο αριθμός δεν είχε βάση θεμελίωση δημοσιονομική, γιατί αυτές οι 15.000 για να αποφέρουν όφελος θα πρέπει 15.000 δημόσιοι υπάλληλοι να απολυθούν χωρίς αποζημίωση, χωρίς σύνταξη, χωρίς τίποτε και χωρίς να υπολογίζουμε ότι αυτή κάποτε θα έπαιρνε σύνταξη. Έτσι. Άρα θα είχε κάποιο. Και δεύτερον, θα είχε και κοινωνική και πολιτική. Και δεύτερον, θα είχε. Ποιο θα ήταν το όφελος να προσθέσουμε στο 1.300.000 που έχουμε τώρα άλλες 30-20.000 δημοσίους υπαλλήλους. Και θα δημιουργούσαμε. Το πιο σημαντικό είναι ότι θα υπονομεύαμε το σκοπό της διοικητικής μεταρρύθμισης. Mm-hmm. Λοιπόν, τελικά κατάλαβα. Και νομίζω σε αυτό μπορούμε να επικεντρώσουμε και σε αυτό έχουμε επικεντρώσει την προσπάθειά μας, ότι δικαίως πρέπει να δώσουμε να καταλάβουμε σε μερικές ελάχιστες χιλιάδες δημοσίων υπαλλήλων που για μένα μετρούνται στα δάχτυλα του ενός χειροσύτων δύο, άντε 10.000, άντε κάτι παραπάνω. Ο αριθμός, ο υπολογισμός είναι λίγο αυθαίρετος, αλλά για να δώσουμε ένα αριθμό, να δώσουμε το μέγεθος για το οποίο συζητάμε, ότι υπάρχουν πράγματι αρκετοί δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι δεν εκπληρώνουν το καθήκον τους. Και με αυτούς τι θα γίνει? Να τους αναφέρουμε όμως λίγο ποιοι είναι αυτοί. Ναι, βεβαίως. Πρώτον, υπάρχει πράγματι ορισμένες χιλιάδες που διώκονται πειθαρχικά.
στις συνθήκες αυτές το να παραμένει στο καθήκον σου και να διαπράξει πειθαρχικό παράπτωμα, έστω και δεν επισύρει την απόλυση ή την αργία, είναι νομίζω ένα βαρύ αδίκημα. Αυτό πρέπει να υπολογιστεί, πρέπει να καταλογιστεί και να συναχθούν όλες οι συνέπειες. Και ο κώδικας προβλέπει ότι είναι δυνατόν να οδηγήσει και σε απόλυση του δημοσίου. Αν το προβλέπει ο ίδιος ο δημοσιογραφικός κώδικας αυτό. Βεβαίως, θα ευκρινίσω. Η κρίση από πειθαρχικό συμβούλιο, το οποίο έχει ανασυγκροτηθεί και είναι αδέκαστο και οπωσδήποτε νομίζω ότι όσοι παρεπευθούν με αυτό το ερώτημα θα αντιμετωπιστούν όπως επιβάλλει η φύση του αδικήματος, η βαρύτητα και οι συνέπειες της πράξης. Η δεύτερη κατηγορία είναι, ξέρετε, αυτό που ο κώδικας ονομάζει ικανότητα. Εγώ θα έλεγα μια αδυναμία εκπλήρωσης των καθηκόντων, των δημοσιογραφικών τους καθηκόντων για οποιοδήποτε λόγο. Και υπάρχουν αρκετοί, ιδίως στην εκπαίδευση, οι οποίοι πράγματι δεν εκπληρώνουν το καθήκον τους και αντιμετωπίζονται ως κανονικοί υπάλληλοι. Και αυτό με τις διαδικασίες που έχουμε, τις νόμιμες, μπορεί να αντιμετωπιστεί και πρέπει να αντιμετωπιστεί και πρέπει να κάνουμε τα δύνατα δυνατά να αντιμετωπιστεί. Και υπάρχει μια άλλη κατηγορία, αυτοί που απουσιάζουν από τις υπηρεσίες τους. Λόγω ασθενείας ή για πολλούς και διαφόρους λόγους. Για πολλούς και διαφόρους λόγους ή που υποκρίνονται έχουν λόγους. Οι οποίοι όμως κοστίζουν στο ελληνικό δημόσιο. Δεν έχουμε την πολυτέλεια. Αυτές λοιπόν οι τρεις κατηγορίες που ανέφερα ενδεικτικά πρέπει να αντιμετωπιστούν για να δώσουμε ένα στίγμα ότι υπάρχει μια συνέστηση του υπερηλικού καθήκοντος, για να μην διασύρεται ολόκληρος ο κλάδος από μερικούς αυτούς που ονομάζουν καταχρηστικά επίορκους δημοσίους υπαλλήλους, οι οποίοι μαυρώνουν την αξιοπρέπεια των δημοσίων υπαλλήλων και νομίζω ότι αδικούν το σώμα των δημοσίων υπαλλήλων και την τεράστια πλειοψηφία, η οποία, ξέρετε, υπάρχουν πολλοί άξιοι δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι εκπληρώνουν το καθήκον τους. Και σε αυτούς στηρίζεται η διοίκηση. Προβλέπετε κάτι για αυτούς, δηλαδή από τη μία να τιμωρηθούν οι απονομαζόμενοι επίορκοι υπάλληλοι, από την άλλη όμως θα δοθούν επιπλέον κίνητρα σε ικανότατους και αξιολογότατους δημοσίους υπαλλήλους. Αυτό είναι το κρίσιμο μας θέμα. Επειδή υπάρχουν πολλοί υπάλληλοι που κάνουν τη δουλειά τους και είναι άξιοι, σε αυτούς στηριζόμαστε, σας πληροφορώ. Αυτοί, σε αυτούς θα στηριχτεί η διοικητική μεταρρύθμιση. Αυτοί θα σηκώσουν το βάρος. Και ξέρετε, μέχρι τώρα, επειδή έχω συγκεκριμένες εμπειρίες από την πρακτική που έχουμε ξεκινήσει της διοικητικής μεταρρύθμισης και κάπου μπορεί κάτι να πούμε θα και τα γι' αυτό. Όλα, ναι, πράγματι δουλεύουν χωρίς ανταμοιβή. Χωρίς αμοιβή. Μόνοι τους, με υπερορίες, χωρίς να ζητάνε αμοιβή. Πράγματι δεν είναι δυνατόν να έχουμε καλά αποτελέσματα και να προσδοκούμε αποτελέσματα και χρήματα από τη διοικητική μεταρρύθμιση εάν δεν δώσουμε κίνητρα στους άξιους υπαλλήλους. Πιστεύω ότι εάν και είμαστε αποφασισμένοι να το κάνουμε, είμαι αποφασισμένος να το κάνουμε, προχωρήσει, ολοκληρώσουμε τη διαδικασία της αξιολόγησης των δομών. Είναι ένα τεχνικό όρο, αλλά το χρησιμοποιούμε. Αλήθεια, πότε να περιμένουμε ότι θα ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία? Ήδη βρισκόμαστε στην τελική φάση. Την ερχόμενη εβδομάδα έρχονται οι expert και οι coach από την Ευρώπη, Ευρωπαίοι, οι οποίοι θα συζητήσουν με τις δικές μας επιτροπές αξιολόγησης τα αποτελέσματα των μελετών της έκθεσης αξιολόγησης για το πόσες υπηρεσίες χρειαζόμαστε, πώς πρέπει να συγχωνευτούν, πόσες πρέπει να γίνουν πιο αποτελεσματικές, πόσες γενικές διευθύνσεις θα καταργηθούν, πόσες διευθύνσεις θα καταργηθούν, πόσο θα συντομευθεί η διαδικασία, ποιες είναι οι παράλληλες τραμματιότητες. Αυτές οι εκθέσεις ολοκληρώνονται. Θα ολοκληρωθούν με έκθεση αποτελεσμάτων, δηλαδή θα παραθέσουμε τι εξοικονόμηση θα έχουμε σε ευρώ, πόσους λιγότερους υπαλλήλους θα χρειαζόμαστε, ένας προγραμματισμός των δημοσίων υπαλλήλων, πόσοι είναι απαραίτητοι και πόσοι είναι αναγκαίοι. Και θα κάνουμε και άλλα τεστ, όλα αποτελέσματα, τα οποία θα μας δώσουν μια καλή, καθαρή εικόνα της δημόσιας διοίκησης. Αυτή η διαδικασία τελειώνει, ελπίζω, τον Οκτώβριο ή τον Νοέμβριο και αμέσως μετά βγαίνουν τα οργανογράμματα και καταλήγουμε στους νέους οργανισμούς, στο νέο σχήμα αυτούς που λέμε αποτελεσματικότερης, οικονομικότερης διοίκησης. Και αυτόχρονα από τώρα ετοιμαζόμαστε για την αξιολόγηση του προσωπικού. Να σας ρωτήσω κάτι. Τώρα, η μείωση των δομών θα φτάσει σε ένα ποσοστό ποιας τάξεως, κύριε Υπουργέ? Η εξοικονόμηση, αν θέλουμε να μιλάμε με όρους διοικητικών μονάδων και υπηρεσιών, υπολογίζουμε κατά μέσο όλο αυτό, είναι λίγο έτσι αυθαίρετο, μπορεί να φτάσει και το 50%. Δηλαδή, ξέρω ότι στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης είχαμε 7 γενικές διευθύνσεις και θα έχουμε 3. Είναι ένα
Φαίνεται ότι προφανώς είναι ένα όφελος. Ότι είχαμε 17 διευθύνσεις και θα έχουμε, αν δεν κάνω λάθος, 8 διευθύνσεις. Είχαμε 20-30 τμήματα και θα έχουμε λιγότερα τμήματα. Αυτό θα συντομεύσει και τη διαδικασία, τη διάρκεια, το χρόνο και θα κάνει την διοίκηση πιο αποτελεσματική, αλλά θα προσδιορίσουμε και με μεγαλύτερη ακρίβεια τα καθήκοντα των δημοσίων υπαλλήλων. Επειδή γνωρίζετε πολύ καλά και την ευρωπαϊκή πραγματικότητα, υποθέτω ότι είμαστε μοναδικό παράδειγμα προσπαθειών συρρήκνωσης του δημόσιου τομέα και μέσα σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα, κύριε Υπουργέ. Κοιτάξτε, αυτό πράγματι είναι πολύ δύσκολο. Μην ξεχνάτε ότι όλο αυτό το διάστημα λειτουργούσαμε χωρίς υπολογισμό. Συνεχώς δημιουργούσαμε διευθύνσεις, δημιουργούσαμε πόστα, γενικές γραμματείες, με έναν τρόπο, θα έλεγα, εντελώς ανεύθυνο. Χωρίς ποτέ να υπολογίσουμε ότι θα δημιουργούμε δημόσιες υπηρεσίες, ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, μια νέα δημόσια υπηρεσία, ένα νέο τμήμα, μια νέα διεύθυνση. Αυτή κοστίζει χρήματα. Λοιπόν, υπήρχε, εάν δείτε το σχήμα, το οργανόγραμμα αυτό που υπήρχε τώρα, που ήταν τρελό, είναι ένα παζλ μεγάλο, ανορθολογικό, και δείτε αυτό που θα σκιαγραφείτε στο μέλλον, θα δείτε και τι εξοικονόμηση υπάρχει και πώς απεικονίζεται αυτή η εξοικονόμηση γραφικά. Να σας ρωτήσω κάτι. Αυτή η μείωση των δομών και η εξοικονόμηση η οποία θα προκύψει, η οποία, όπως μας λέτε, είναι τεράστια, είναι μεγάλο. Είναι σημαντική, θα βελτιωθεί κάπως η διοίκηση που ήταν σπάταλη και διαμελή. Ξέρετε γιατί σας το ρωτώ, γιατί είχατε δεχθεί κριτική και εμείς τα δημοσιεύματα του τύπου διαβάζαμε ότι το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης δεν συνέβαλε σε ό,τι έχει να κάνει με την εξοικονόμηση δαπανών, σε ποσοστό που συνέβαλαν άλλα υπουργεία. Και δεν έχετε απαντήσει ποτέ σε αυτό. Είναι νομίζω αυτό που επιχειρείτε τώρα να γίνει τόσο πολύ. Κοιτάξτε, καταρχήν στις πρώτες μέρες μας καταλόγησα ότι εμείς είμαστε υπεύθυνοι για τον προϋπολογισμό όλων των Υπουργείων. Γιατί ξέρετε, η δική μου τέτοια φορά όλα τα Υπουργεία και εμείς είχαμε ένα προϋπολογισμό του δικών μας Υπουργείου που δεν έφτανε στα 100 εκατομμύρια. Μας είπαμε ότι πρέπει να κάνουμε εξοικονόμηση 90 εκατομμύρια. Εννοούσαμε γύρω στα 100 εκατομμύρια από το σύνολο της εξοικονόμησης διοικητικής μέρης που αφορούσε όλα τα εκατομμύρια. Αυτό δεν χρειαζόταν να το διαψεύσω γιατί ήταν αστείο από τη φύση του. Πάντως τους στόχους που είχε βάλει το Υπουργείο Οικονομικών και ο κύριος Τουνάρας, με τον οποίο συνεργαζόμαστε πολύ στενά και πολύ αποτελεσματικά, είχε βάλει ένα στόχο 172 εκατομμύρια να εξοικονομήσουμε τα 2,5 χρόνια και αυτό το στόχο με το σχήμα της εθελούσιας εξόδου και της της εξαγοράς των πρασματικών ετών, το είχαμε καλύψει. Μάλιστα. Είπατε και σήμερα ότι η αξιολόγηση δεν σημαίνει απολύσεις. Το δηλώσατε και στην ημερίδα των αποφύτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης. Θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς θα λειτουργήσει ακριβώς αυτό το σύστημα αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων. Δηλαδή, θα προβλέπονται συγκεκριμένες διαδικασίες, κριτήρια, στόχοι. Τι ακριβώς θα προβλέπει όλη αυτή η διαδικασία? Εντάξει. Καταρχήν, ξέρω ότι αυτά έχουν ιστορική σημασία, αλλά πρέπει να τα αναφέρουμε. Στην Ελλάδα δεν έχουμε καμία κουλτούρα αξιολόγησης. Δεν θέλω να θυμίσω το προηγούμενο το πανεπιστημίο, το οποίο ακόμα αρνούνται να κάνουν αξιολογήσεις. Και έχουμε αντιδράσεις για το θέμα της αξιολόγησης. Δυστυχώς έχουμε αντιδράσεις. Αυτές είναι μάχες οπισθοφυλακής, για να μην πω ότι είναι οπισθοδρομικές μάχες. Δεν υπάρχει χώρα που δεν αξιολογεί καθημερινά, συστηματικά, την απόδοση των υπηρεσιών και την απόδοση των υπαλλήλων της. Λοιπόν, πρώτον, επιτέλους, να δεχθούμε την ιδέα και την αρχή της αναγκαιότητας, της χρησιμότητας της αξιολόγησης. Όλοι πρέπει να αξιολογούμαστε. Συμφωνώ με έναν τρόπο αντικειμενικό, αξιοκρατικό, με εγγύησεις. Στην Ελλάδα, επειδή υπήρχε μια καχυποψία απέναντι στις κρίσεις, δικαιολογημένη, απόλυτα δικαιολογημένη, γιατί μην ξεχνάτε ότι όλα αυτά τα χρόνια, τις δεκαετίες, για να μην πω δύο αιώνες τώρα, είχαμε ένα κομματικό κράτος, είχαμε μια φαυλοκρατία, είχαμε πελατειακές σχέσεις οι οποίοι καθόριζαν και τους διορισμούς των δημοσίων υπαλλήλων και τις απολύσεις. Και αυτές είναι που ευνόησαν και κάποιες συλλογικές συμπεριφορές, συντεχνιακές ή ομαδικών συμφερόντων, οι οποίοι αντιδρούσαν στον εξορθολογισμό και της διοίκησης. Λοιπόν, πρώτο, να καθιερώσουμε αυτή την κουλτούρα. Και αυτό επιδιώκουμε, να το καταλάβουμε. Δεύτερον, θέλουμε αυτό να το συνδυάσουμε και να δώσουμε όλες τις εγγύησεις διαφάνειες, ώστε να αρθεί αυτή η καχυποψία που υπάρχει στην αξιολόγηση. Ναι, γιατί σου λέει ο άλλος, από ποιον θα αξιολογηθώ και ποιος θα κρίνει το μέλλον? Επειδή τα μελετάμε μήνες. Δηλαδή, τρεις μήνες είμαστε στο Υπουργείο, ακόμη και τέσσερις συμπληρώσαμε ακόμα. Και καταλαβαίνετε ότι χρειάζεται μια προσοχή και αξιοποίηση όλες τις εμπειρίες που είχαμε, τη σύντομη, αλλά πάντως είχαμε μια σχετική εμπειρία και τη υπάρξη νομοθεσία. Και θέλουμε να αποφύγουμε την πολυνομία. Και θέλουμε να αποφύγουμε τους καινούργιους νόμους. Λοιπόν, η αξιολόγηση για αυτόν τον σκοπό, γιατί το σκοπό της
ταχείας αναδιάρθρωσης, ριζικής αναδιάρθρωσης της διοίκησης, του προσωπικού, θα γίνει υπό την εγγύηση του ΑΣΕΠ. Μάλιστα. Με κριτήρια αντικειμενικά και θα γίνουν φυσικά με την αξιοποίηση της ψηφιακής, της ηλεκτρονικής μεθόδου, ώστε να γίνει ταχύτητα. Θα μοριοδοτηθούν κατά βάση και κύριο λόγο τα τυπικά προσόντα των δημοσίων υπαλλήλων και ότι ουσιαστικά είναι μετρήσιμα. Είμαστε ακόμα στο στάδιο, δεν μπορώ να εξαγγείλω τίποτα και δεν έχουμε καταλήξει, γιατί είναι σκέψη του Υπουργείου, οι οποίες καταλαβαίνουν ότι πρέπει καταρχήν να παρουσιαστούν στην Κυβερνητική Επιτροπή, η οποία αυτή και θα τα υιοθετήσει και θα είναι υπεύθυνη. Και επομένως τα συζητάμε. Αυτό είναι το ένα. Και η αξιολόγηση η οποία θα γίνει με διαδικασίες διαφανείς, με εγγυήσεις, με τις εγγυήσεις του ΑΣΕΠ, θα γίνεται, και το τονίζω, δεν γίνεται για να απολύσουμε δημοσίους υπαλλήλους. Η αξιολόγηση είναι για να βαθμολογήσουμε δημοσίους υπαλλήλους. Ακριβώς για να βρούμε τους ιδιαίτερα ικανούς και άξιους, για να τους δώσουμε το πόστο που τους αξίζει. Και φυσικά να έχουν την ανάλογη μεταχείριση, την ανάλογη βαθμολόγηση, αυτοί που είναι λιγότερο ικανοί, λιγότερο αποδοτικοί και εργάζονται λιγότερο. Πού είναι το κακό σε αυτή την περίπτωση, δεν το καταλαβαίνω. Όχι, το ερώτημα είναι αν έχουμε όλα τα νομικά και επιστημονικά εργαλεία για να προχωρήσουμε σε όλο αυτό. Προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε όσο γίνεται περισσότερα και καλύτερα νομικά και διοικητικά εργαλεία και τις εγγύησεις. Για τις προηγούμενες διαδικασίες, σας είπα, θα τηρηθούν οι διαδικασίες του Κώδικα Δημοσίων Υπαλλήλων, που σημαίνει ότι για απόλυση χρειάζεται να περάσει από υπηρεσιακό συμβούλιο. Θα γίνει μια ανασύνθεση των υπηρεσιακών συμβουλίων, θα τα πάει βέβαια η υπηρεσιακά συμβούλια, όπως τα προβλέπουν νόμιμες διαδικασίες. Και για τις αξιολογήσεις θα είναι το ΑΣΕΠ. Η συνεργασία σας με την Task Force πώς προχωρά στο κομμάτι αυτό, δηλαδή με βάση την τεχνογνωσία και τον οδικό χάρτη που μας έχει παρασύρει. Προφανώς δεν μπορούσαμε να προχωρήσουμε ούτε να ξεκινήσουμε, εάν δεν στηριζόμασταν, να δεν ξεκινήσαμε σε αυτό που είχε ήδη ξεκινήσει και είχε υπογραφεί από τον Ιανουάριο του 2012 με τη συμφωνία που κάναμε με την Task Force, η οποία είχε την υποτεπίβλεψη της Γαλλίας. Σε αυτή την τεχνογνωσία, σε αυτή το roadmap, σε αυτή τον οδικό χάρτη στηριζόμαστε, τον οποίο αξιοποιούμε, έχουμε οικειοποιηθεί εμείς, οι δικές μας επιτροπές που αποτελούνται από δημόσιους υπαλλήλους, μετεκπαιδευμένους, ειδικούς, νέα παιδιά με φιλότιμο και όρεξη. Έχουν δουλέψει εντατικά αυτά τα 3 χρόνια. Ακολουθούμε λοιπόν τη μέθοδο. Έχουν δει τα αποτελέσματα. Αυτό ρωτάει, αν θα βλέπει αλλαγές στην καθημερινότητά του και στις συνδιαλλαγές του. Έχει δίκιο. Εμείς τα βλέπουμε και τα σχεδιαγραφούμε και τα μελετάμε. Έτσι. Και γίνεται, επαναλαμβάνω, να σκεφτείτε μόνο ότι η έκθεση αξιολόγηση του Υπουργείου μας είναι 107 σελίδες. 107 σελίδες. Είναι μια μελέτη οικονομικο-διοικητικο-τεχνική. Και αυτή θα γίνει μετά. Τα αποτελέσματα αρχίζουν να φαίνονται το 2013 και μετά, δεν πρόκειται να φαίνονται τώρα. Δεν θα είναι εκεί το. Μην περιμένουμε τέτοια αποτελέσματα. Χρειάζεται κάποιο χρόνο να αποτυπωθούν. Συνεχίζουμε συνεχώς την συνεργασία μας στη στενή. Αξιοποιούμε την τεχνογνωσία. Αυτή έχουμε μια στρατηγική. Αλλά εμείς αποφασίζουμε. Εμείς εκτελούμε την αξιολόγηση. Δηλαδή οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι διοικητικοί υπάλληλοι και ιδίως τα στελέχη, τα οποία αξιοποιούμε πολύ τη γνώση τους, τα στελέχη της σχολής της δημόσιας διοίκησης, οι οποίοι αποτελούν ή θα αποτελέσουν τον θεσμικό σύμβουλο του Υπουργείου. Ξέρετε, κύριε Υπουργέ, τα λέγαμε και προεκλογικά, αλλά τώρα πλέον που έχετε μια σαφή εικόνα για το πώς είναι διαμορφωμένη η διοικητική δομή της χώρας και ο δημόσιος τομέας. Δεν υπήρχε διοικητική. Προβλήματα δεν υπήρχε, λέτε. Λοιπόν, έτσι όπως ήταν διαρθρωμένος ο δημόσιος τομέας, πλέον έχετε την αίσθηση ότι έχουμε μεγάλο δημόσιο τομέα ή αναποτελεσματικό δημόσιο τομέα? Κοιτάξτε, είχαμε πράγματι μεγάλο. Είχαμε ανορθολογικό καταρχήν τομέα. Θέλετε να σας πω τα πανεπιστήμια και τα ΤΕΗ που τα ξέρω κάπως καλύτερα? Βεβαίως. Κάθε δήμος και πανεπιστήμιο, κάθε ΤΕΗ, αυτός ο τρόπος ήταν ανορθολογικός. Μπορούσε να εξυπηρετήσει κάποιες ανάγκες, ήταν ευγενής φιλοδοξιών, αλλά πρέπει να μάθουμε και να υπολογίζουμε ότι για να έχουμε ΤΕΗ πρέπει ο Έλληνας φορολογούμενος να συγκατατεθεί να πληρώσει. Και ποτέ δεν διορτηθήκαμε γι' αυτό. Όταν λέμε ότι πρέπει να έχουμε δημόσιο υπαλλήλους να κάνουμε μια υπηρεσία, πρέπει να λέμε ο Έλληνας, ο φορολογούμενος, το αντέχει, το θέλει. Γιατί στις πλάτες του γίνονται αυτά που γίνονται. Ήταν διευρυμένος ο δημόσιος τομέας, ήταν μεγάλος, ήταν σπάταλος, ανορθολογικός και ήταν και ανορθολογικά. Να σας θέσω και ένα κομμάτι. Ήταν αναποτελεσματικός. Και τα δύο τώρα πιστεύω ότι γίνονται. Μειώνεται, αυτό είναι σίγουρο. Μειώνεται με τρόπο ορθολογικό. Το στίχημα είναι να γίνει
και αποτελεσματικός. Αυτό που σας είπα όμως, το σχεδίασμα της του ριζικού ανασχεδιασμού της διοίκησης αφορά τις δομές. Δεν έχω μιλήσει καθόλου για την πάταξη της γραφειοκρατίας. Που εκεί χρησιμοποιούμε, είναι ένα άλλο θέμα, που εκεί χρησιμοποιούμε τεχνογνωσία του ΟΣΑ, που είναι μια άλλη κατηγορία. Δεν έχω πει τίποτε για αυτό που αφορά τον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, που είναι το βασικό εργαλείο για να γίνει πιο αποδοτική. Το πήρε στην αρμοδιότητα του Υφυπουργού του κ. Βολουδάκη, ο οποίος εργάζεται εντατικά και ήδη έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα από τη δουλειά που γίνεται στον τομέα του, που αφορά την διακίνηση των ηλεκτρονικών εγγράφων. Είστε ήδη στο Υπουργείο μας, από την εβδομάδα αυτή έχουμε το δημόσιο έγγραφο, το οποίο κινείται μόνο ηλεκτρονικά. Αυτό σταδιακά θα διαχειριστεί στο σύνολο της διοίκησης και ελπίζουμε να δούμε από τα αποτελέσματα τους προσεχείς μήνες. Είναι μια μικρή επανάσταση. Και αναμένεται να προκύψει και μεγάλο δημοσιονομικό όφελος από τη μείωση των γραφειοκρατικών χρόνων. Γιατί ξοδεύουμε κάθε χρόνο η γραφειοκρατία μας κοστίζει δύο. Συνολικά κοστίζει 27 δισεκατομμύρια. Αλλά, κοιτάξτε, όλα αυτά δεν γίνονται μια μέρα στην άλλη, αλλά το θέμα είναι να μπούμε επιτέλους σε έναν δρόμο που ασφάλεια, σίγουρα θα μας οδηγεί σε αυτό που λέμε αποδοτικότερη διοίκηση. Τα πρώτα βήματα που κάνουμε. Για μένα το πρόβλημα είναι να θέσω θεμέλια, μερικά τούβλα να το πω έτσι, ένα λίθο που δεν θα μπορεί να μετακινηθεί, που θα αποτελέσει τη βάση για παραπέρα. Αλλά ο λίθος αυτός πιστεύω να είναι σταθερό, να είναι ένα θεμέλιο που δεν θα διακινδυνεύσει σε κυβερνητικές αλλαγές, που δεν θα αλλάζει κάθε φορά που αλλάζει ο Υπουργός, που δεν θα αλλάζουμε κάθε φορά με την νομοθεσία μας, που κάθε αλλαγή θα γίνεται ακόμα πιο πολύπλοκη, η νομοθεσία, η διοίκηση, η γραφειοκρατία και θα διονύσει τα διέξοδα. Είμαστε δυστυχώς σε ένα φαύλο κύκλο. Φαύλο κύκλο που δεν μπορούμε να απαλλαγούμε. Είμαστε όμοιροι αυτού του πελατειακού κράτους. Και αν θέλετε να πω έτσι μια γενικότερη εκτίμηση, γιατί ξέρω ότι θέλετε να το πάτε σε γενικότερες εκτιμήσεις. Κοιτάξτε, πιστεύω ότι η μεταπολίτευση έχει πολλά θετικά. Αλλά είχε και πάρα πολλά αρνητικά. Αρνητικά που αφορούσαν και την οργάνωση του κράτους και της διοίκησης και το πολιτικό σύστημα. Η μεταπολίτευση καταραίει. Δεν χρεοκόπησε. Καταραίει. Η κατάρρευση αυτή μπορεί να είναι οδυνηρή, αλλά πολιτικά μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη. Γιατί ζούμε σκηνές, από ό,τι καταλαβαίνετε, στιγμές εξαιρετικά κρίσιμες, πάρα πολύ κρίσιμες, με άδειλο μέλλον και εξέλιξη. Πέρα από ότι ο κόσμος βρίσκεται σε μια απελπιστική κατάσταση, δικαιολογημένα σε απελπιστική κατάσταση, χωρίς ορατή ελπίδα και διέξοδο, καταλαβαίνετε ότι το κλίμα του παραλογισμού, της έντασης και του εφήλιου λανθάνοντος παραγμού είναι μπροστά μας. Το λέτε και για τα περιστατικά που συμβαίνουν στην κοινωνία και για τα χθεσινά επεισόδια στο Πεντάγωνο. Και για τα επεισόδια, όλο το πολιτικό σύστημα, όλο το πελατειακό σύστημα, όλο το φαύλο σύστημα, όλο αυτό που δημιουργήθηκε στο όνομα της δημοκρατικής αρχής και της λαϊκής κυριαρχίας να καταραίει. Να καταραίει και να αφήνει συντρίμια. Και το άσχημο είναι ότι δεν βλέπω ακόμα αυτό όμως κάνουμε. Μέσα από αυτά τα συντρίμια να αρχίζουμε να κτίζουμε την Ελλάδα του μέλλοντος σε μια διαφορετική Ευρώπη. Είναι πολύ δύσκολο. Πρέπει να επινοήσουμε νέους θεσμούς. Αλλά το κλίμα, όπως καταλαβαίνετε, δεν βοηθάει δυστυχώς για ένα ήρεμο διάλογο και δεν βοηθάει αυτό που έχει ανάγκη ο τόπος, από συνεννόηση, από συνεργασία και κυρίως από εργασία με μέθοδο, σύστημα, συντονισμό και οργάνωση. Πάντως, μια πρώτη προσπάθεια από αυτές τις σημαντικές που θα πρέπει να κάνουμε ως χώρα είναι και το θέμα της διοικητικής μεταρρύθμισης, της μεταρρύθμισης στη δημόσια διοίκηση, που είναι της δικής σας αρμοδιότητας, κύριε Υπουργέ. Αλλά είναι ένας στόχος ο οποίος είχε τεθεί από πάρα πολλές κυβερνήσεις στο παρελθόν. Σήμερα σας βλέπω αισιόδοξο. Έχετε αντιληφθεί ότι είναι άλλα τα δεδομένα πλέον ώστε να προχωρήσει μια τόσο σημαντική μεταρρύθμιση, ώστε να προχωρήσει το εγχείρημα αυτό απέναντι σε έναν κόσμο ο οποίος εξακολουθεί να αντιμετωπίζει με δυσπιστία το όλο εγχείρημα? Ναι, να σας πω. Πιστεύω ότι οι ριζικές αλλαγές γίνονται σε στιγμές κρίσης. Αν κοιτάξετε πίσω την ιστορία, θα δείτε ότι πράγματι μέσα από τις κρίσεις βγήκαν καινούργιες εποχές. Η κρίση είναι αλήθεια ότι μπορεί να μας οδηγήσει σε καταστροφή. Η κρίση μπορεί να οδηγήσει σε αντεπανάσταση, σε επιστοδρόμηση.
μπορεί να οδηγήσει σε φύλλο παραγμού. Η κρίση όμως, και αυτό εξαρτάται από εμάς, από τις συνθήκες, από τη διορατικότητά μας, από την υπομονή μας, από την αντοχή μας, από τη συνέστηση και την αυτογνωσία που έχουμε, μπορεί να οδηγήσει σε μια αλλαγή. Η ανθρωπότητα περνάει σε μια άλλη εποχή. Η παγκοσμιοποίηση είναι μια άλλη εποχή. Η επανάσταση, η πληροφορική είναι μια άλλη εποχή. Η κατάργηση των συνόρων είναι μια άλλη εποχή. Σε όλο τον κόσμο, στην Ευρώπη το ίδιο. Περνάμε τριγμούς αναμφισβήτητα, αλλά θα πρέπει να ανοιχνεύσουμε αυτή τη νέα εποχή και να συντονιστούμε με αυτή τη νέα εποχή. Είναι μια ευκαιρία για κάτι διαφορετικό. Είναι ο πρώτος λόγος για τον οποίο πιστεύω ότι με την ελευθερία που έχουμε μπορούμε να το παλέψουμε και να ελπίζουμε. Όχι ότι είναι σίγουρο. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι, κοιτάξτε, πιστεύω ότι στον τόπο μας, δεν θεωρώ ότι ως βασικότερη αιτία, μία από τις αιτίες ήταν οι μονοκομματικές κυβερνήσεις, οι οποίες δημιουργήσαν μια αίσθηση ότι το κόμμα γίνεται κυβερνήτης και το κράτος γίνεται ιδιοκτησία του. Δούλευαν αυτοί που είχαν κατακτήσει την εξουσία ως κατακτητές της εξουσίας, ως ιδιοκτησία τους, και ότι θα ήταν και αιώνιοι κυβερνήτες. Αυτή τη φορά θέλω να ελπίζω ότι γίνεται τα πρώτα ψήγματα, δειλά, δεν ξέρω αν θα επικρατήσουν και θα διατηρηθούν, μιας συνεργασίας που δεν έχει σημασία να είναι συμμαχική, δείχνει ότι πρέπει να συνεργαστούμε. Πρέπει τα ιδεολογικά να μπουν στην άκρη για να βρούμε αυτό που έχουμε ανάγκη, το κοινό καλό και το δημόσιο συμφέρον. Και ευχαριστώ με το ότι υπάρχουν περισσότερα σημεία σύγκλησης από ότι σημεία αντιπαραθέσεων. Διότι δεν η ανάγκη της κοινής επιβίωσης. Η ανάγκη ότι βρισκόμαστε στο ίδιο καράβι που κινδυνεύει. Η ανάγκη ότι είμαστε ένα συλλογικό εμείς. Ότι το κράτος κινδυνεύει. Το τονίζω, το κράτος κινδυνεύει. Η υπόσταση του κράτους δεν είναι απλώς τρόπος διακυβέρνησης. Αυτό διακινδυνεύεται. Λοιπόν, αυτό μας αναγκάζει, πιστεύω ότι θα μας αναγκάσει, πρέπει να μας αναγκάσει να συνασταθούμε την τελευταία στιγμή ότι πρέπει να ενεργήσουμε με στην αίσθηση αυτοξυλλογικής αυτοκριτικής, αυτογνωσίας, να παραμερίσουμε ότι ο καθένας από εμάς είχε δίκιο και πρέπει να το επιβάλλει, να αναζητήσουμε από κοινού το κοινό καλό με μια συνεννόηση. Δεν έχουμε άλλη λύση αν θέλουμε να επιβιώσουμε σαν κράτος, σαν συλλογικότητα και κυρίως σαν δημοκρατία. Και ο τρίτος λόγος που με κάνει αισιόδοξο είναι το εξής. Ξέρετε, η χώρα περνάει μια μοναδική κρίση. Εξαιρετικά μοναδική κρίση. Και ο κόσμος έχει υποφέρει τα πάντινα. Πάρα πολλά. Και το ζητούμενο είναι αν θα μείνει. Χωρίς προοπτική. Χωρίς προοπτική. Παρ' όλα αυτά, μην ξεχνάτε ότι το δημοκρατικό μας πολίτευμα λειτουργήσε. Όσο λειτουργήσε. Το πολιτικό σύστημα κατέρευσε. Αλλά αυτό που λέμε κοινοβουλευτικό σύστημα, αυτό που λέμε πολιτική ευθύνη, αυτό που λέμε δημοσιότητα, αυτό που λέμε δημόσια λογοδοσία, αυτό που λέμε πολιτική αντιπαράθεση με την αρχή της λαϊκής κυριαρχίας, όσο και αν έχει δυσφημιστεί, μέσα από την πελατειακή της αλλίωση, λειτουργήσε. Ας καμαρώνουμε για το δημοκρατικό μας πολίτευμα, ας καμαρώνουμε ότι δεν είχαμε ακόμα εντελώς αυταρχικές κυβερνήσεις και ας είμαστε ακόμα, ας ελπίζουμε ότι δεν θα καταλήξουμε σε ένα κράτος αυταρχικό ή ολοκληρωτικό. Και ας ελπίσουμε ότι και η κοινωνία θα μείνει όρθια μέσα από όλη αυτή την επώδυνη διαδικασία, κύριε Υπουργέ, για να ξημερώσει ένα όρθια, διαφορετικό μέλλον για τη χώρα μας. Ας ελπίσουμε ότι μέχρι εδώ είναι και ότι θα μπορέσει να αντέξει, γιατί ξέρετε, το βλέπουμε όλοι μας, ο κόσμος έχει φτάσει στα όρια του. Και ότι δεν θα δούμε στιγμές εξαλλοσύνης και απελπισίας. Και έτσι καταφεύγει και στα άκρα, έτσι ενδεχομένως. Ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Υπουργέ, επειδή σαφώς εσείς από τη θέση ευθύνης που κατέχετε, πέρα από νούμερα και αριθμούς, όταν βρίσκεται απέναντί σας η Τρόικα, όταν βρίσκονται απέναντί σας οι εκπρόσωποι των δανειστών, πρέπει πέρα από νούμερα, πέρα από αριθμούς, πέρα από το πώς θα χειριστείτε αυτούς τους αριθμούς, να κοιτάξετε πίσω και να δείτε τι μένει στην κοινωνία από όλο αυτό, ή τι μένει στο δημοκρατικό μας πολίτευμα από όλο αυτό, ή ποια πολιτικά διακυβεύματα υπάρχουν. Πόσο δύσκολο είναι να το χειριστείτε όλο αυτό, όταν σας ζητούνται πράγματα τα οποία από τη μία μπορεί να παρουσιάζονται εντός εισαγωγικών ως μονόδρομος για τη χώρα μας, αλλά από την άλλη, κοιτώντας πίσω, βλέπετε ότι είναι πράγματα τα οποία δεν αντέχει η ελληνική κοινωνία. Απελπιστικά δύσκολο. Αφάνταστα δύσκολο. Τότε καταλαβαίνεις ότι είσαι σε μια κατάσταση οριακά, υπαρξιακή, όχι ατομική, συλλογική. Τότε καταλαβαίνεις ότι έχεις
ότι είμαστε ένα συλλογικό εμείς και ότι έχεις ευθύνες τεράστιες, ασήκωτες, γονατίζεις. Mm-hmm. Αλλά είσαι αναγκασμένος μέσα σε αυτά τα κύματα ατομικά να παλέψεις, να επιβιώσεις, να αναζητήσεις ένα σωσίβιο, να δεις απεγνωσμένα, σε ποια είναι η απόγνωση. Το δικό σας σωσίβιο ποιο ήταν όλο αυτό το διάστημα? Η πίστη μου ότι μπορούμε να έχουμε τη δυνατότητα και ότι είναι άδικο, εντελώς άδικο για αυτόν τον τόπο να έχει αυτή την εξέλιξη, να ταπεινώνεται τόσο πολύ, να δυσφημείται. Είναι άδικο. Είναι άδικο γιατί δεν το άξιζε. Και γιατί η δυσφήμιση και η ταπείνωση είναι πολύ μεγάλη. Και δεν αναλογεί. Φταίμε εμείς, το ξέρω. Δικιά μας είναι ευθύνη και εμείς πρέπει να λάβουμε τις ευθύνες. Εμείς όλοι μας είμαστε υπεύθυνοι στο μέτρο που μας αναλογεί τον καθένας. Μην βγάλουμε τώρα μόνο το πολιτικό σύστημα. Στο πολιτικό σύστημα ήταν και οι ψηφοφόροι. Mm-hmm. Και αυτοί που τώρα είναι αγανακτισμένοι περισσότερο από όλους τους άλλους. Αλλά αν κοιτάξει κανείς συλλογικά την ιστορία μας, αν κοιτάξει κανείς συλλογικά, δεν αξίζαμε τόσο μεγάλη ταπείνωση. Και λες ότι φτάνει πια. Μπορούμε να αναζητήσουμε. Υπάρχουν πολλές φωνές ικανές που έχουν χαθεί. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι άξιοι. Υπάρχουν συλλογικότητες που μπορούν να συγκροτηθούν. Έχουμε δυνάμεις. Αρκεί να αναδειχθούν. Αυτή τη στιγμή είναι χαμένες. Είναι διαλυμένες. Έχουν απογοητευτεί. Είναι ακόμα ο δρόμος μακρύς. Αυτή η πίστη όμως στην κοινή μας μοίρα, αν θέλετε, με αναγκάζει ακόμα να δουλεύω όσο πολύ και πιστεύω όλους μας. Mm-hmm. Και στην κυβέρνηση και στην αντιπολίτευση και στα τρία κόμματα όλοι θα δείξουν τελευταία στιγμή, θα συνεσταθούν μπροστά σε αυτόν κίνδυνο της κατάρρευσης, θα συσταθούν τις ευθύνες τους και θα αναλάβουν αυτό που τους αναλογεί. Σας ευχαριστώ θερμότατα, κύριε Υπουργέ, που ήσασταν κοντά μας απόψε. Και την ευκαιρία που μου δώσετε. Και επίσης, δεν στο κρύβω, ότι στάθηκα ιδιαίτερα χαρούμενος και συγκινημένος, γιατί την πρώτη συνέντευξη, στην αυτή την σύντομη εμπειρία που είχα, την έδωσα σε ένα κανάλι που είναι της γενετηράς μου και της πόλης μου. Την αγαπάτε τη Θεσσαλονίκη, θα συνεχίσετε να μας επισκέφτεστε συχνά. Παρά τα πρώτα λοιπόν, εγώ να σας ευχαριστήσω για ακόμη μια φορά και εκ μέρους των συναδέλφων της Δημοτικής Τηλεόρασης που ήσασταν κοντά μας απόψε. Καλή συνέχεια στο έργο σας. Ευχαριστώ πολύ. Στο δύσκολο έργο σας. Να είστε καλά, κύριε Υπουργέ. Θα συνεχίσουμε. Να ευχαριστήσω και εσάς, κυρίες και κύριοι, που ήσασταν κοντά μας σε αυτήν την έκτακτη εκπομπή Τα Ενδήμου της Δημοτικής Τηλεόρασης Θεσσαλονίκης με καλεσμένο τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης Αντώνη Μανιτάκη. Καλό σας βράδυ.